Εκεί είναι το μυαλό μας, στις θάλασσες και στα ταξίδια και στις παραλίες, διότι... Εντάξει, μία μισή ώρα μας χωρίζει από την άδεια, μην νομίζετε. Σε το μισό μυαλό είναι εδώ πέρα. Κυριακή, εμένα ρε παιδιά, τώρα ήρθε η δικιά μου η σειρά, ήρθε η ώρα, αλλά για την ώρα είμαστε. Την έχω μπει και στην επικαιρότητα και στην δισογραφία που δεν μας αφήνει ήσυχους. Υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παυλόπουλε, καλημέρα σε όλους σας. Αγγειοχειρουργός ο κύριος Ελευθερίου, στο Μετροπόλιταν, εδώ δίπλα σε εμάς. Και εδώ υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είναι ανοιχτό. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του εδώ στο Sky στη Σία Κοσιόνη, τελευταία προειδοποίηση να βρεθεί μια λύση πριν πάει το Υπουργείο σε αναγκαστικά μέτρα. Στήριξε απολύτως τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι θα τον στηρίξω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν είναι φοβερό πράγμα να ζητάμε 2 εφημερίες το μήνα από τους γιατρούς, την ίδια ώρα που εσείς λέτε όχι. Τι θα γίνει τώρα εδώ? Και λέμε όχι, κύριε Παυλόπουλε, όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποιο είδους αντιπολίτευση. Επιμένετε σε αυτό το όχι? Έτσι. Το όχι είναι επειδή δεν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Ναι. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό, αν θέλετε μπορούμε να το αναλύσουμε, πολύ σημαντικό. Το άλλο όμως είναι και οι συνθήκες εφημέρευσης. Κατά πόσον είναι ασφαλείς οι εφημερίες σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Γιατί να μην είναι εφημερίες? Διότι λείπουν στοιχειώδεις δομές για να γίνει μια σωστή εφημερία. Δεν είναι βάζω ένα παθολόγο με ένα ακουστικό και του λέω τώρα ξεκίνα να εξετάζεις χιλιάδες ασθενείς στα νησιά. Θα σας θυμίσω ότι η ΚΟΣ, παραδείγματος χάρη, έχει 200.000 επισκέπτες τη μέρα. Ναι. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ξαφνικά να τον στείλει σε νοσοκομιακό περιβάλλον να υποδέχεται ασθενείς κατά συρροή, ας πούμε, σύν τους μετανάστες που έρχονται, και να του πεις τώρα προχώρα. Μισό λεπτό, κύριε Ελευθερίου, επειδή είπατε για την ΚΟ όμως συγκεκριμένα και σε αυτήν αναφέρθηκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γι' αυτό το ανέφερα. Καθώς είπε ότι δεν υπάρχει παθολόγος δεμένος στο νοσοκομείο, όμως σε 500 μέτρα απόσταση υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες παθολόγοι οι οποίοι δεν έρχονται να πάρουν αυτή τη θέση η οποία βγαίνει άγονη. Και γιατί να μην υπάρχουν? Δεν υπάρχουν διότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν εξασφαλίζει θελκτικές συνθήκες για να πάει κάποιος στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μα δεν είναι αυξημένες οι αμοιβές που δίνονται στις επικηρύξεις? Θα σας πω λοιπόν. Πώς όχι, ψέματα λένε. Λένε ότι είναι αυξημένες οι αμοιβές. Μπορεί να το λένε, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και επικαλούνται μάλιστα και το παράδειγμα της Σαντορίνης, όπου ο μισθός που δίδεται στην προκήρυξη είναι 9.000 μεικτά. Που δεν είναι με τόσο. Με το κατάλημα καλυμμένο. Και λέει ούτε εκεί υπάρχει ανταπόκριση. Που δεν είναι τόσο. Αλλά αυτό είναι ενισχυτικό του αρχικού επιχειρήματος, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Μάλιστα. Είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι απολύτως εξουθενωτικές. Ναι. Είναι η ασφάλεια της εφημερίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Έρχεται ο παθολόγος από το ιατρείο του. Ξέρετε ότι στην ΚΟ υπάρχουν δεκάδες μηνύσεις από τουρίστες όταν επιστρέφουν τη χώρα τους για αστικές ευθύνες. Mm. Ποιος καλύπτει την αστική ευθύνη αυτών των γιατρών? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να καθόμαστε και να και λέμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν θα έχουμε παθολόγους στα νοσοκομεία. Θα πρέπει το γιατί έχουν γίνει 11 προκηρύξεις για 4 θέσεις και έχουν κηρυχθεί και οι 11 και οι 44 δηλαδή άγονες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε προσωρινές λύσεις. Επιστρατεύουμε λοιπόν παθολόγους για 2-3 μήνες. Μετά οι γηγενείς κάτοικοι τι θα κάνουν όταν θα φύγουν οι τουρίστες? Είναι μόνιμη λύση αυτή? Όχι βέβαια. Η λύση είναι στις δυτικές κοινωνίες, κύριε Παυλόπουλε. Καθόμαστε, βγάζουμε μία θέση. Με συγχωρεί τώρα, οι προκηρύξεις που γίνονται είναι για 2-3 μήνες ή για μόνιμη πρόληψη? Οι επιστρατεύσεις θα είναι για 2-3 μήνες. Λέω, οι προκηρύξεις που γίνονται είναι για 2-3 μήνες? Όχι. Όχι, είναι για μόνιμη θέση. Είναι για μόνιμη. Δεν πάνε. Δεν πάνε οι συναδελφοί. Δεν πάνε, διότι οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες, οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλές. Θα σας πω ότι στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, που είναι πιο φτωχή χώρα από εμάς, ναι, ο πρώτος μισθός είναι 3.600. Στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος μισθός? Είναι 1.200. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν η πολιτεία ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια έλλειψη γιατρών. Λείπουν 1,5 εκατομμύρια αναισθησιολόγοι παγκοσμίως. Έχουν να ανταγωνιστούν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και άλλες χώρες που δίνουν πολλαπλάσιες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Εάν δεν αποφασίσει η πολιτεία να επενδύσει στην υγεία, δεν θα βρει λύση. Η λύση, ας πούμε. Και μέχρι να φτάσει ο μισθός στα 3.600 που είναι στη Ρουμανία, κύριε Ελευθερίου, δεν θα έχουμε παθολόγους ή άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία? Μα δεν χρειάζεται να μην έχουμε, να αποφασίσουν να επενδύσουν στην υγεία. Και αν δεν υπάρχουν λεφτά, εγώ θα σας πω τώρα έναν τρόπο να βρεθούν λεφτά. Εάν βάλουν 5 ευρώ σε κάθε διανυκτέρευση τουρίστα υπέρ υγείας, η ΚΟΣ μόνο έχει 200.000 διανυκτερεύσεις τη μέρα. Μαζεύεται 1 εκατομμύριο. Τη μέρα.
Και λύνεται το πρόβλημα. Γιατί δεν καθόμαστε να συζητήσουμε σοβαρά? Ακούστε, δεν είναι όλα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Αυτό το μέτρο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Όπως δεν θα οδηγήσει και το μέτρο που ακούστηκε ως απειλή για τη διακοπή της συνταγογράφησης. Η συνταγογράφηση είναι παροχή προς τον ασθενή. Δεν παροχή προς τον γιατρό. Πού θα απορροφήσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν στον ιδιώτη, αν πάνε στα δημόσια συστήματα. Που δεν βρίσκουν γιατρούς. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Θα πρέπει να υπερμοριοδοτηθούν αυτές οι θέσεις. Ναι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ναι. Ένας χρόνος, ας πούμε, στην ΚΟ θα μπορούσε να μετράει διπλός και τριπλός για την εξέλιξη του γιατρού μας στο σύστημα. Αυτό είναι σοβαρό κίνητρο. Γιατί δεν τα συζητάτε όλα αυτά? Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Και τι σας λέει ο Γιώργος, δεν ενδιαφέρει τι λέτε? Ότι δεν υπάρχουν λεφτά, λόγου χάρη. 36 δις πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια, έτσι να πούμε. Βεβαίως, το θέμα στην η πολιτική, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Αναστασίου, τα κρατάνε στην τσέπη τους. Πήγαν αλλού, κύριε Παυλόπουλε. Δεν θέλουν να γιατρούς. Δεν θέλουν να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα υγείας. Πήγαν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Γίνεται και έρευνα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως για τα 2,5 δις που πήγαν σε 9 εταιρείες. Λέω εγώ τώρα. Αφήνουν το σύστημα να καταρρεύσει για να φτιάξουν, να το στείλουν στην ιδιωτική υγεία. Εγώ θεωρώ ότι ο Πασόκ εκπροσωπείται το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Το ιδιωτικό νοσοκομείο, αυτό πιστεύετε ότι κάνουν? Έχει σημασία να μας πει ο κύριος Ελευθερίου αν πιστεύει ότι όλο αυτό γίνεται για να μπει μέσα ο ιδιωτικός τομέας και να τα σαρώσει όλα. Θα σας πω τι γίνεται. Αυτό γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική είναι πώς μοιράζω τα λεφτά που παίρνω από φόρους του ελληνικού λαού. Προφανώς η υγεία αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα. Παρόλο ότι λέμε ότι είναι. Λεφτά λοιπόν υπάρχουν. Μα δεν είναι, δεν είναι αληθές αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έχουμε τους περισσότερους μόνιμους γιατρούς στο σύστημα αυτή την ώρα από ό,τι είχαμε τα περισσότερα τα τελευταία? Τότε δεν έχουμε γιατρούς. Δεν είναι αλήθεια ότι αναμορφώνονται τα νοσοκομεία και πηγαίνουν και μας τα δείχνουν και λένε, παιδιά, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο μετά την οικονομική κρίση που κατέρευσαν τα πάντα? Όλα αυτά είναι φιλαθήματα. Τα νοσοκομεία, κύριε Παυλόπουλο, δεν είναι τα υλικά, τα μηχανήματα ή τα δωμάτια. Είναι το προσωπικό που τα στελεχώνει. Τι να τον κάνω τον αναπνευστήρα, αν δεν έχω αναισθησιολόγο να τον χειριστεί? Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να ανταγωνιστούμε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και την Κύπρο. Έχει δώσει οικονομικά κίνητρα. Έχει δώσει οικονομικά κίνητρα ακόμα και για τις εφημερίες. Έχει πει ότι θα δοθούν 1.000 ευρώ για 2 εφημερίες σε βάθος τριμήνου. 1.000 ευρώ για 2 εφημερίες σε βάθος τριμήνου από τον Πανελλήνιο, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Δηλαδή οι γιατροί επιδοτούν τους γιατρούς. Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όχι, από το Δημόσιο Υπουργείο. Ο Πανελλήνιος είπε θα δώσει 1.000 ευρώ για 3 μήνες εφημερίας. Ναι. Δηλαδή το Υπουργείο πόσο σας έχει πει ότι θα χρεώνει, θα αποζημιώνει? 250 ευρώ την εφημερία. Μάλιστα. Αν το διορίσετε 24 και βγάλετε τους φόρους, είναι 5 ευρώ την ώρα. 5 ευρώ την ώρα δεν παίρνει ούτε η αποκλειστική που θα πάρετε, κύριε Παυλόπουλε. Για πάμε στην κυρία Αγγέλη Στάθη. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Αυτό σε απόλυτα νούμερα είναι αλήθεια που λέτε. Λοιπόν, πείτε μας επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ ήμουνα με ένα φίλο αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο. Μου έλεγε ο άνθρωπος, είναι σε μια εφημερίδα πολλών ημερών, μου έλεγε ο άνθρωπος, ένα σοβαρό παιδί, μετρημένο στις κουβέντες του, ότι υπάρχουν στιγμές που φοβάται ότι θα πει κάτι λάθος στον ασθενή. Είναι τόσο κουρασμένος και είναι τέτοια η κόπωση που υφίσταται, που υπάρχουν στιγμές που φοβάται τον ίδιο τον εαυτό, φοβάται ότι θα πει κάτι λάθος. Και εκεί μου λέει, αν γίνει λάθος, αν κάνω λάθος, το λάθος θα είναι τραγικό. Ελάτε, κύριε Στάθη. Καταρχάς, πάνω σε αυτό που λέτε, πουδής έχει αμφισβητήσει ότι οι γιατροί που βάζουν πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εργάζονται με ηρωικό τρόπο και ουδής αμφισβητεί ούτε την απόλυτη επάρκειά τους, ούτε την απόλυτη αποτελεσματικότητά τους. Λοιπόν, επειδή το τελευταίο το οποίο υπόθηκε αφορούσε την αποζημίωση των γιατρών οι οποίοι καλούνται να έρθουν να μας βοηθήσουν με 2 βάρδιες το μήνα. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι οι γιατροί που θα έρθουν να εργαστούν με αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να αμείβονται την εφημερία παραπάνω από ότι την αμείβεται αυτός ο οποίος είναι μόνιμος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτός δεν είναι ο βλάκας της υπόθεσης. Δεν μπορεί το ίδιο πράγμα να το αμείβονται 2 άνθρωποι που το προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο από το κράτος, γιατί αυτό θα είναι το απόλυτο αντικίνητρο για να μείνει κάποιος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα βγει και αυτός έξω και θα πει, έλα να με πληρώσεις διπλά για να έρχομαι να σου κάνω την εφημερία. Ένα επιχείρημα λοιπόν το οποίο δεν στέκει.
Τώρα, ακούστηκαν πολλά πράγματα. Εγώ έτσι πολύ σύντομα θέλω να πω το εξής. Ουδείς ισχυρίζεται στην κυβέρνηση ότι οι μισθοί των γιατρών μας είναι αυτοί που πρέπει να είναι και αυτοί που θέλουμε να είναι και αυτοί που θα επιδιώξουμε να είναι. Τώρα, να αναγνωρίσουμε ότι με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες και με δεδομένο το από πού έχουμε ξεκινήσει, πάντως πριν γίνουν οι αυξήσεις για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η κυβέρνηση είχε ήδη μεριμνήσει να αυξήσει 10% τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ και να αυξήσει και 20% τις εφημερίες τους. Τις αποδοχές παραμένουν του... χαμηλά. Παραμένουν χαμηλά. Το επισημαίνω για να πω το εξής. Δηλαδή έχει ένα λάθος η συζήτηση από τη στιγμή που συζητάμε για το να βάλουν πλάτη. Αν χρειάζεται σε ένα σύστημα υγείας να απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς να βάλουν πλάτη που σημαίνει να δεχθούν να δουλεύουν σε αρνητικό περιβάλλον, με αρνητικές οικονομικές συνθήκες σε σχέση με τους αδέρφους τους στη Ρουμανία, είπε ο κύριος Ελευθερίου. Πότε θα γίνουμε κανονική χώρα? Ακούστε να δείτε. Ζούμε στην Ελλάδα, η οποία χρεοκόπησε. Ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά όταν συνέβη αυτό και προσπαθούμε σιγά σιγά να ανέβουμε. Ο λόγος για τον οποίο σας ανέφερα το 10% της αύξησης και το 20% της αύξησης των εφημεριών δεν είναι για να σας πω ότι ξαφνικά κάναμε πλούσιους τους γιατρούς και δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται. Mm-hmm. Πρώτη σας λέω ότι οι γιατροί μας υποαμείβονται σε σχέση με αυτό που προσφέρουν και σε σχέση με αυτό που αμείβονται οι γιατροί σε άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι για να συνέβη αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι είναι πρώτη προτεραιότητα το να αυξηθούν οι απολαβές των γιατρών, αντιλαμβάνονται ότι υποαμείβονται και τους προτεραιοποίησε σε σχέση με όλους τους υπολείπους οι οποίοι εργάζονται για αυτό το κράτος. Τώρα, ακούστηκε κάτι το οποίο είναι απολύτως ανακριβές, ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για να αυξηθούν οι απολαβές των γιατρών. Είναι λήψεις. Λοιπόν, προσωπικό. Λοιπόν, είναι σαφές νομίζω σε όποιον έχει ασχοληθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης και στο τι δυνατότητες υπάρχουν για την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων, ότι είναι απολύτως αδύνατο να αξιοποιηθούν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για προσλήψεις ή για αμοιβές. Χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν σε κολοσιαίο βαθμό στην υγεία για το να φτιαχτούν τα κτίρια, για την αναμόρφωση την κτηριακή πάρα πολλών νοσοκομείων και πάρα πολλών κέντρων υγείας. Κύριος Ελευθερίου είπε προηγουμένως ότι τα νοσοκομεία δεν είναι τα ντουβάρια, είναι οι γιατροί. Ναι. Συμφωνούμε απολύτως, τα νοσοκομεία είναι οι γιατροί. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, αλλά εσείς που υπηρετείτε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο έχετε την πολυτέλεια να ζείτε σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα δημόσια νοσοκομεία και για τα δημόσια κέντρα υγείας, που πολλά εξ αυτών είχαν να επισκευαστούν και να ανακαινιστούν και να ανακαινιστούν 50 χρόνια. Και εκεί πρέπει να μεριμνήσουμε και για το σε ποιες συνθήκες εργάζονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δεν μπορούν να εργάζονται σε κτίρια στα οποία πέφτουν τα ταβάνια. Σωστό. Και πού νοσηλεύονται και οι ασθενείς. Και ποιος είπε ότι δεν κάνετε σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να πω μια κουβέντα στο επιχειρήμα. Όχι, να τελειώσω εγώ και να πείτε εσείς μετά ό,τι θέλετε. Από μια κουβέντα. Θα πείτε να πήγε η χειρία σας σήμερα. Από εκεί και πέρα. Κατευθύνθηκε και ένας πακτολός χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία σε προγράμματα πρόληψης όπως το πρόγραμμα ΦΟΦΗ Γεννηματά, το οποίο έχει σώσει στην κυριολεξία με έγκαιρη διάγνωση χιλιάδες γυναίκες και το οποίο, μισό λεπτό, και το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλες μορφές ασθενειών εκτός από τον καρκίνο του μαστού. Ήδη έχει επεκταθεί και θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Δεν είπα δεν υπάρχουν άλλα. Είπα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε μισθούς και σε προσλήψεις. Τώρα, μισό λεπτό. Προφανώς με μπαλώματα δεν γίνεται υγεία και γι' αυτό το λόγο έχουν δρομολογηθεί χιλιάδες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.
Το γεγονός ότι ο ΑΣΕΠ καθυστερεί πάρα πολύ είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ και θα κοιτάξουμε πώς μπορεί να γίνει σύντιμηση των διαδικασιών προκειμένου οι γιατροί τους οποίους θέλουμε να προσλάβουμε και μπορούμε να προσλάβουμε να μην προσλαμβάνονται σε 5 χρόνια αλλά να προσλαμβάνονται σε 5 μήνες που τους έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πράγματι μια στρέβλωση την οποία κοιτάμε πώς θα διορθώσουμε. Μέχρι να διορθώσουμε αυτή τη στρέβλωση όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας χωρίς γιατρούς και δεν μπορούμε να αφήσουμε συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να αφήσουμε συγκεκριμένα νοσοκομεία να καταρρεύσουν. Τώρα, και τελειώνω με αυτό. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βάλτε μια τελεία. Τελειώνω με αυτό, αλλά πρέπει να το απαντήσω. Ελάτε. Λοιπόν, υπάρχουν οι λεγόμενες άγονες περιοχές. Ναι. Αυτό αφορά για όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι άγονες περιοχές πλέον, στις οποίες ο γιατρός που θα πηγαίνει θα παίρνει καθαρά 3.600 παραπάνω το χρόνο, δεν είναι μόνο οι γεωγραφικά άγονες περιοχές. Εντάσσουμε πλέον στις άγονες περιοχές τις αντικειμενικά άγονες, αυτές που δεν είναι θελκτικές για τους γιατρούς. Τώρα, όσον αφορά στα θερινά προβλήματα, να πω καταρχάς ότι οι γιατροί παίρνουν 2.100 ευρώ επιπλέον το μήνα για τους θερινούς μήνες όταν θα πάνε να υπηρετήσουν σε αυτές τις περιοχές και πλέον έχει δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να τους παρέχουν και δωρεάν καταλήμματα. Γιατί δεν τα αποδέχονται όλα αυτά. Και επίσης είναι σε πόλεμο. Είναι και ψευδές το... Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Είναι και ψευδές το επιχείρημα ότι οι θέσεις που προκυρήσονται για μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία αυτά, επειδή προκυρήσονται μία-μία, δεν καταλαμβάνονται. Γιατί στην ΚΟ, για παράδειγμα, η τελευταία προκήρυξη ήταν για 6 παθολόγους. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Κύριε Γκελεστάτη, να μιλήσουμε και για Από εκεί και πέρα, όταν με αυτά τα δεδομένα, όταν με αυτά τα δεδομένα ζητάμε για νοσοκομεία που πραγματικά βρίσκονται υποκατάρρευση 2 φορές το μήνα να πηγαίνει ένας χριστιανός να προσφέρει την υπηρεσία του, νομίζω ότι δεν ζητάμε τίποτα παράλογο και νομίζω ότι κρίνεται αυτό και από τις τοπικές κοινωνίες που σε συντριπτική συνεργασία είναι υπέρ αυτή τη ένα σχόλιο, κυρία Αναστασίου, και ο κύριος Αλφερίου θα κλείσει τη συζήτηση. Επειδή όπως άκουσα, μάλλον αυτό το οποίο θα μας πούνε σε λίγο από την Νέα Δημοκρατία είναι ότι είναι άπλιστοι και αντικυβερνητικοί οι γιατροί. Γιατί θα τρελαθούμε αρχικά 3.600 ευρώ το χρόνο είναι 300 ευρώ το μήνα, έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, οι Έλληνες είναι πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Συνεπώς, δεν ξέρω αν αυτό θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια επειδή φτιάξαμε τα υπερδιαστημικά νοσοκομεία, τα οποία εγώ δεν τα βλέπω, γιατί στην Ανατολική Αττική που ζουν και μετακινούνται 1 εκατομμύριο κάτοικοι δεν έχουμε ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να σας πω, κύριε Παυλόπουλε. Αλλά οκ, πάμε παρακάτω. Σχετικά με τις προκηρύξεις, είναι αποσπασματικές, δεν υπάρχουν υποστηρικτικές ειδικότητες και το να προκηρύσει ένα διαγωνισμό για έναν παθολόγο, ενώ υπάρχει ανάγκη για 4, σημαίνει ότι αυτός ο ένας παθολόγος, αν θα πάει, θα πρέπει να εφημερεύει, δεν ξέρω, κύριε Ελευθερίου, διορθώστε με, τις μισές μέρες του μήνα, ίσως και παραπάνω, και λογικό είναι να μην πάει με το χαμηλότερο μισθό στην Ευρώπη. Και να πούμε ότι σχετικά με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ και συμφωνώ και προσωπικά, είναι άσχετος με το ζήτημα της υγείας και πρέπει να παραιτηθεί. Αυτό για την επίταξη, για την απειλή στους γιατρούς. Ουσιαστικά οι γιατροί δεν αρνούνται να κάνουν το καθήκον τους, αρνούνται να υποκύψουν στις ορέξεις του εκάστοτε υπουργού που δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα της υγείας και έφτασε την κατάσταση σε αυτό το σημείο. Να μιλάμε για επιτάξεις, να μιλάμε λες και είμαστε σε πόλεμο για στρατιωτικές επιτάξεις ουσιαστικά των γιατρών. Συνεπώς, ή θα γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγεία, το οποίο απαιτεί μόνιμες προσλήψεις. Ο Γεωργιάδης απαιτεί ένταξη. Είναι η δεύτερη θητεία. Ναι, κύριε... στις πιο δύσκολες εποχές. Κύριε Παυλόπουλε, δεν γνωρίζει το θέμα της υγείας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ο κύριος Κακλαμάνης, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ένας εξαίρετος επιστήμονας. Έχει υπηρετήσει χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ότι είμαστε σε άλλα κόμματα δεν σημαίνει ότι θα τους μηδενίσουμε όλους. Όχι, απλά το ζήτημα της υγείας, κύριε Αγγελεστάθη, επειδή και εσείς δεν το γνωρίζετε και είναι λογικό. Ούτε εγώ είμαι γιατρός, ούτε εσείς. Καλύτερα από εσάς, γιατί έχω 2 γονείς στο ΕΣΥ. Είμαστε καλυμμένοι στο πάνελ, αυτό το γνωρίζετε εσείς. Και τυχαίνει να βιώνω ότι όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεστε είναι ψευδή και δεν ισχύουν. Δύο σχόλια. Πρώτον, οι γιατροί φαντάζομαι δεν εννοείται ότι είναι από τις κοινωνικές ομάδες που κάνουν πόλεμο στην κυβέρνηση. Φαντάζομαι να μην εννοείται αυτό. Δεύτερον, υπόθηκαν κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά. Σε όλο τον κόσμο, όταν θέλεις κατά αποκοπή εργασία, την πληρώνεις περισσότερο. Στην Αγγλία, ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε πόσο πληρώνεται από γιατρό που πάει εκτάκτος, δεν είναι μόνιμος. Δεν έχει τις παροχές του μόνιμου. Είναι 1.800 λίρες.
Χιλιάδες Έλληνες, δεκάδες Έλληνες γιατροί. Δηλαδή με πόσα χρήματα θα ήταν. Δεν συζητάω μα τώρα. Μα τα συζητάτε τα χρήματα. Λοιπόν. Τα βάζετε στο χρήματα. Μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλώς τα βάζετε, αν θέλετε. Αλλά με πόσα χρήματα λέτε. Θα σας απαντήσω. Θα άξιζε μια τέτοια προσπάθεια. Θα σας απαντήσω. Σε κάθε εφημερία. Θα σας απαντήσω. Με πόσα. Η μισθή των γιατρών του ΕΣΥ είναι κάτω από την προμνημονίων περίοδο. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μπορεί να συνδέει τις εφημερίες που παίρνει κατά αποκοπήν με τις εφημερίες των μονίμων. Ο προμνημονίων περίοδος έχει τελειώσει, κύριε Δεθή. Αυτό λέω. Πήγαμε στα βράχια. Είμαστε μια χώρα που είμαστε σε ανάπτυξη. Μάλιστα. Δεν πρέπει η ανάπτυξη αυτή να κατευθυνθεί στην άρα υγεία. Άρα με πόσα χρήματα θα πηγαίνατε στις εφημερίες. Αυτό είναι ένα θέμα να συζητήσουμε. Ναι. Στις δυτικές κοινωνίες. Δώστε μου ένα. Ακούστε, θα σας πω. Ναι. Στις δυτικές κοινωνίες όταν θέλεις μια θέση. Ναι. Και βλέπεις δεν υπάρχει προσφορά, τι κάνεις, ναι. Αυξάνεις την τιμή. Άρα πόσα δεν είναι. Επιστρατεύεις. Ποιο είναι το λογικό ποσό για μια τέτοια έκτακτη εφημερία. Σας απάντησα. Στην Αγγλία είναι 1.800 λίρες το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το να επιστρατεύουμε εν έτη 2024 είναι λάθος. Στέλνουμε λάθος μήνυμα στην κοινωνία, στέλνουμε λάθος μήνυμα στο εξωτερικό. Εγώ λέω στέλνουμε λάθος μήνυμα στο εξωτερικό. Μήπως είναι λάθος μήνυμα και η συζήτηση για τα λεφτά. Γιατί μοιάζει σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αντιπαράθεσης να μπαίνουν μπροστά τα χρήματα. Όχι. Δώσουν περισσότερα για να έρθουν. Στην τοποθέτησή μου. Συμφωνώ στο ότι πρέπει να πληρώνονται οι γιατροί. Κακώς επικαλούμαστε μόνο το λειτουργήμα και τον όρο στον Ιπποκράτη. Ο γιατρός πρέπει να κάνει απόσβεση και στις σπουδές και στην κατάρτιση, στην επιστημοσύνη, στην ευθύνη που φέρει πάνω του. Κρεμάμε τη ζωή μας στα χέρια του. Άρα δεν μπορεί να υποαμείβεται. Απ' την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να βάζετε κι εσείς. Μα δεν είναι πρώτο βάζουμε στην τοποθέτηση. Γιατί μου λέτε, άμα σέρνετε 1.800 λίρες, αυτό μου λέτε δεν το περίπου. Αυτό, όχι. Εντάξει, περίπου αυτό μου λέτε. Εσείς επιμένετε να σας πω μια τιμή. 1.800... Ναι, γιατί το λέτε κι εσείς. Λέτε, εάν το ποσό ήταν λογικό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, με αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, θα το συζητούσαμε σε καλύτερη βάση. Μα ακούστε να δείτε. Βάλαμε και το θέμα των συνθήκων. Ναι, ναι. Η τοποθέτησή μου αρχικά ήταν κυρίως για τις συνθήκες. Ναι, μετά ναι. Έρχονται οι αμοιβές. Ναι, ναι. Ακούστε, πρέπει να αποφασίσουμε να επενδύσουμε στην υγεία. Ναι, ναι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Δεν είναι δυνατόν, άλλωστε το απαγορεύει και το Σύνταγμα, το άρθρο 22, παράγραφος 4, ναι. Απαγορεύεται η αναγκαστική εργασία. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν προχωρήσει αυτό το μέτρο, εμείς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να το προσβάλλετε. Ως αντισυνταγματικότατο. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, και από εκεί και πέρα θα έλεγα το εξής. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά. Να καθίσουμε να δούμε τους όρους και τις συνθήκες. Να καθίσουμε να αξιολογήσουμε την υγεία του ελληνικού λαού ως πρώτη προτεραιότητα. Και να επενδύσουμε σε αυτή. Να δώσουμε τα χρήματα που χρειάζονται και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας. Αλλιώς, σε λίγο καιρό. Δεν θα βρίσκουμε γιατρό ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Καλημέρα κύριε Δευτερίου, καλημέρα κύριε Αναστασίου, καλημέρα κύριε Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή υποπέση κύριε Παυλόπουλο. Ευχαριστώ κυρία Αναστασίου, σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή.